ανάγκη για επενδύσεις σε δραστηριότητες που έχουν σχέση με την επισκεψιμότητα και τη φιλοξενία στην ευρύτερη περιοχή της Αμανής. Δίνεται η ευκαιρία και η δυνατότητα για αύξηση της τουριστικής κίνησης και επιμήκυνσή της με επισκέπτες υψηλού επίπεδου και με ό,τι συνεπάγεται για τα τουριστικά καταλήμματα της περιοχής. Παρ' όλα αυτά, εμείς λέμε ότι πετύχαμε το 50% του στόχου. Το άλλο 50% είναι να ζήσουμε και σε βάθος χρόνου και το έργο αυτό να επιβιώσει. Αυτό είναι τώρα το μεγάλο στοίχημα. Και στο στοίχημα αυτό σας στέλνουμε όλους κοντά μας. Στο χέρι μας είναι να επιβιώσουμε, να πάμε μπροστά. Αυτό πιστεύουμε είναι το πιο επίπονο και δύσκολο κομμάτι του στόχου. Αισιοδοξούμε όμως ότι θα τα καταφέρουμε. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια χαρακτηριστικά τεχνικά του έργου. Το έργο εστίχησε 800.000 ευρώ. Εντάχθηκε σε πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με επιδότηση 65%. Η αίθουσα που βλέπετε δίπλα σας εντάχθηκε σε πρόγραμμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κόστησε 110.000 ευρώ και επιδοτήθηκε με 50%. Το εινοποιείο μας είναι δυναμικότητας 300 τόνων κρασιού. Είναι ένα σύγχρονο εινοποιείο, όπως θα έχετε την ευκαιρία να το δείτε και μόνοι σας, και δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα άλλα εινοποιεία. Τους προγονικούς τόπους, τον κύριο Δημήτρη Κεφάλα και τους συντελεστές της Αριούσιος ΑΕ. Η γεύση έχει το εξής εκδικητικό παράδοξο. Αν και θεωρείται μαζί με την αφή καθαρά σωματική αίσθηση, σε αντίθεση με την ακοή και την όραση, η γεύση έγινε μέτρο της τέχνης. Δεν είναι τυχαίο ότι μιλάμε για έργα που έχουν γούστο, στα λατινικά γούστος, δηλαδή γεύση. Ο Αριούσιος Ίνος της Χίου υπήρξε επί χιλιετίας ο πιο γευστικός ίνος, ο πιο δυσέβρετος στον κόσμο. Αλίμονο η διακοπή της παραγωγής και της εμπορίας του και ταυτόχρονα η ρήξη με την παράδοση ταυτίστηκε με τις εθνικές καταστροφές και ολοκληρώθηκε με την μετανάστευση. Σήμερα, στην Αριουσία, υπάρχουν τα ίδια βιοκλιματικά χαρακτηριστικά. Μετά από όλα αυτά τα κουραστικά, δύο λόγια για το χιόντικο πια κρασί. Ο τόπος σας έχει ορισμένα πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες περιοχές. Έχει πλήρη έλλειψη αμπελοειδικής παράδοσης. Άρα μπορεί να ξεκινήσει σε σωστές βάσεις η νέα προσπάθεια. Έχει μεγάλη κοινότητα στη διασπορά και μεγάλη δύναμη προβολής λόγω των εφοπλιστών της διασποράς αυτής. Έχει ένα μοναδικό προϊόν, τη μαστίχα, που υπογραμμίζει τη μοναδικότητα και την ιδιαιτερότητα του τερουάρ του νησιού σας. Δεν θα αναφερθώ στα μειονεκτήματα, θα τολμήσω όμως να υποδείξω ορισμένους στόχους. Πρώτον, δεν αρκεί να παραχθεί ένα καλό κρασί. Πρέπει να παραχθεί ένα εξαιρετικό κρασί. Δεύτερον, για να γίνει αυτό πρέπει να ενταχθεί η έρευνα και η μελέτη των τοπικών ποικιλιών που ανέριξαν κάποτε τον Αριούσιο Ίνο για να μην μείνει μόνο το όνομα. Τολμώ να προτείνω ότι η αναζήτηση πρέπει να κατευθυνθεί στις λεγόμενες ποικιλίες της Μεγάλης Ελλάδας που σήμερα αποκτούν όλο και μεγαλύτερη ζήτηση. Οι ποικιλίες που σήμερα καλλιεργούνται στη Σικελία, όπως παραδείγματος χάρη το Αλιάνικο, το πιο ουσιαστικά είναι το Ελληνικό, το Γκρέκο Τιτούφο, το Νέγκρο Αμάρο, το Φωκιανό, οι Μαλβαζίες και πολλές άλλες. Αλλά και οι ποικιλίες που καλλιεργούνται στην απέναντι ακτή. Τρίτον, να καθαρίσει ο αμπελώνας από ποικιλίες άχρηστες ή από το υβρίδιο ελβετικό και να εγκατασταθούν ποικιλίες που θα διαμορφώσουν τις ιδιαιτερότητες και τη μοναδικότητα του αμπελώνα της Χίου. Να αποκατασταθούν σταδιακά θύλακες, ζώνες αμπελοκαλλιέργειας,
που να δίνουν λόγω της μικροκλίματός τους στην ουσιαστική διαφοροποίηση του τελικού προϊόντος. Τέλος, και ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό, δύο βασικοί κανόνες. Πρώτον, παράγουμε κρασί για να το πουλήσουμε και έτσι να στηρίξουμε την ύπαιθρο και το αγροτικό εισόδημα. Άρα πρέπει να δοθεί σημαντικό βάρος στην εμπορία. Το παράδειγμα των μαστιχοπαραγωγών είναι εξαιρετικό. Δεύτερον, πρέπει να γίνει συστηματική, συνεχής και πολύχρονη προσπάθεια καλλιέργεια της συνοικής κουλτούρας και στο παραγωγό, αλλά και στον καταναλωτή. Αυτά όμως, μαζί με θέματα του εινοτουρισμού, είναι θέματα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο άλλης εκδήλωσης. Τελειώνοντας, θα αναφέρω μία ρίση που συνοψίζει κατά τη γνώμη μου όλη αυτή την προσπάθεια που χρειάζεται και την εικόνα που πρέπει να υπάρχει για να αποκτήσετε κουράγιο και δύναμη που χρειάζεται. Λέει λοιπόν ο λαός, φυτεύω αμπέλι για το εγώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Θα ξεκινήσει η ξενάντηση στους χώρους των υλοποιητικών εγκαταστάσεων από την πίσω πλευρά του υλοποιητή, που είναι και η έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας, από τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, και αμέσως μετά μπορείτε να περάσετε στην αίθουσα της.